Πώ διαβάζει αυτό το αποτέλεσμα, η πρώτη ε, ανάγνωση. Είναι έχουμε... ενδιαφέρον έτσι, ότι στι πρώτε συζητήσει που γίνονται με αφορμή το Exit poll, πολλοί τοποθετούνται για το καινούριο και το αναπάντεχο. Την σημερινή έκπληξη που εφίλεξαν οι ψηφοφόροι σε όλε και σε όλου μα. Ε, τι είναι οι σπαρτιάτε, ποιοι είναι οι σπαρτιάτε, δεν ξέρει κανένα πώ του λένε, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Μια τάση δηλαδή που υπήρχε στην ελληνική κοινωνία όλη την προηγούμενη δεκαετία. Το να αυτό πούμε εδώ το... για την ιστορία, θα ότι θα τον βρούμε και μπροστά μα. Ο πρόεδρο του λέγεται. Βα... των Σπαρτιατών Βασίλης. λέγεται Βασίλη Στίγκα. Είχε υπάρξει Είχα... στο παρελθόν υποψήφιο ευρωβουλευτή με το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη. Και είχε πάρει 700 ψήφου. Όλα αυτά θα τα μάθουμε τι επόμενε. Εσεί θα κάνετε και πολύ καλή δουλειά να ενημερώσετε και τον κόσμο περί τίνο πρόκειται. Γιατί πρόκειται για τάσει τι οποίε δεν τι πιάνουμε. Δεν τι πιάνουμε εύκολα πριν αποτυπωθούν κάτω στην κρανταρ, και αυτό το είδαμε και την προηγούμενη φορά. Έτσι. Όταν ήμουν εδώ και βλέπαμε ξανά το exit poll, δεν είχε σκάσει ακόμα το εύρο τη διαφορά που αποτυπώθηκε στη, στην στα τελ, ε, τελικά νούμερα. Ναι, δεν ξέρουμε τι άλλο θα δούμε είχαμε απόψε. Είχαμε πέσει έχετε... από τα σύννεφα και πέφτουμε από τα σύννεφα τα τελευταία 12-13 χρόνια συνέχεια. <laughs> έτσι, υπάρχουν <laughs> τάξεις <laughs> δηλαδή, στην κοινωνία. Αυτά με τα σύννεφα τι θέλει. Ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε και ξαναπέφτουμε. Και με τη Χρυσή Αυγή που είχε φτάσει σε διψήφιο ποσοστό, κάποια στιγμή δεν το περιμέναμε, δεν το είχε αφουγκραστεί κανένα. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα έλλειμμα εργαλείων που μα επιτρέπουν να καταλαβαίνουμε πού είναι η ελληνική κοινωνία. Στοιχεία υπάρχουν, έρευνε υπάρχουν και η διανέωση έχει κάνει έρευνε, δεδομένα υπάρχουν εκεί έξω διαθέσιμα δωρεάν για όποιον θέλει να τα επεξεργαστεί. Δεν έχουμε όμω τα εργαλεία επεξεργασία αυτών των δεδομένων για να αποτυπώσουμε τι πραγματικέ τάσει και φτάνουμε στο σημείο. Ο ελληνικό λαό να μιλάει στι εκλογικέ αναμετρήσει, να δίνει πολύ σαφή μηνύματα και να μην τα έχουμε πάρει χαμπάρια από πριν. Τώρα εκ των υστέρων θα έρθουμε εμεί να αναλύσουμε τι είναι το, η ανάδειξη ξανά τη ακροδεξιά σε διψήφια νούμερα, πόσα από αυτά τα κόμματα θα βρεθούν στην, στο κοινοβούλιο και τι σημαίνει αυτό και τι θα σημαίνει. Θα έπρεπε όμω να είναι θέματα τα οποία τα ξέρουμε, τα έχουμε συζητήσει τα έχουμε αναλύσει και το πολιτικό σύστημα το οποίο στην πλειοψηφία του, και να το πούμε αυτό γιατί είμαστε πολύ τυχεροί ω χώρα, το πολιτικό σύστημα ανοίξει το επωνομαζόμενο συνταγματικό τόξο στην πλειοψηφία του, να τα έχει διαχειριστεί με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο πριν φτάσουμε εδώ. Είδαμε ότι η ιστορία με την νομοθετική απαγόρευση του κόμματο Κασιδιάρη, το βλέπουμε απόψε, έπεσε στο κενό. Έτσι προειδοποιούσαν από τότε. Δεν ξέρω αν θα ήταν... το έλεγα τόσο, τόσο εμφατικά, όπω το λέτε, ότι έπεσε στο κενό ακριβώ. Εκ του αποτελέσματο προκύπτει. Εκ του αποτελέσματο προκύπτει ότι υπάρχει αυτό ο κόσμο εκεί. Δεν το, το λένε Έλληνε, το λένε Σπαρτιάτε. Χρειάζεται πώς. πολιτική έκφραση, βρίσκει πολιτική έκφραση όπου. Μα αυτό ο άνθρωπο έκανε δήλωση ε, 7 και 5, ήταν η πρώτη δήλωση πολιτικού που έκανε αυτό. Αυτό ναι. από τη φυλακή. Από τη δηλαδή, του... άρα έχει ένα τηλέφωνο δίπλα του και επικοινωνεί, δίνει, στέλνει δηλώσει και λάτε τα δεν ξέρω, θα μου πείτε κι εσεί τώρα από τη δημοσιογραφική σκοπιά κατά πόσο ο δημοσιογραφικό κόσμο αυτό το φαινόμενο προεκλογικά δεν του έδωσε μεγάλη σημασία σε μια μορφή αυτολογοκρισία. Ισχύει αυτό, έγινε αυτό, γίνεται αυτό και στην περίπτωση της... του άλλου κόμματο τη νίκη που δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι μέχρι τι προηγούμενε εκλογέ. Ο, δημο... ο δημοσιογραφικό κόσμο αποτυπώνει σωστά αυτό που γίνεται στο, στο πολιτικό γίγνεσμα. Τι ενδιαφέρον αποτυπώσει... αυτό που βάζει αυτό. Ναι, ο Αλλά πώ να αποτυπώσουμε με κάτι το οποίο γεννήθηκε πριν από τα 15 μέρε. Άλλο λέει. Λέει ότι αυτή εδώ. Είναι εκτό τηλεόραση. Εγώ πιστεύω γι' αυτό το, 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 το ραντάρ είναι τηλεόραση. Ο, 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 η νίκη δεν ήταν εκτό τηλεόραση, ήταν εντό τηλεόραση. Όχι, την ανακαλύψαμε το βράδυ Τηλεόραση. Αστέρα στην Βόρεια Ελλάδα ήταν. τηλεόραση. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι εκτό τηλεόραση. Δεν, δεν τα δείχνει τηλεόραση. Και αυτό είπε και για του παρτιάτε Και θα το δείτε ότι αυτό έχει σημασία. <coughs> Πήρα μεγάλο ποσοστό γιατί δεν είχαν τον χρόνο από τις τηλεοράσει να, <coughs> να το κατεβάσουν. Βλέπετε που γίνεται ένα κόμμα. Η, η ζωή, λέω, ένα παράδειγμα, Κωνσταντοπούλου. Ε, ξεκινάει δυναμικά. Ξαφνικά βρίσκονται αμέσω. Μα... Λακή, να σου πω κάτι άλλο. Εδώ όμω, τη ζωή Κωνσταντοπούλου την υπερπροβάλλανε αυτό τα θα μέσα μαζική ενημέρωση το τελευταίο διάστημα. Ναι, και μετά, βλέπουμε ότι αυτό α... προ το παρόν όρια ακόμη μετά, δεν δείχνει πώς, να πει. Αν δεν θέλανε να, να, να μην την. Να μην την ε, ε, της κάνω κακό, θα το κάνω. Μιλήσατε πριν, μιλήσαμε πριν για το Δημοκρατικό Τόξο. Μια έκφραση συμπαθητικούλα, <laughs> αλλά όχι πάρα πολύ σαφή. Προσέξτε ένα-ένα τα βήματα. Το Δημοκρατικό Τόξο τι κάνει, νομοθετεί. Νομοθετεί κι άλλο. Νομοθετεί και τρίτη φορά. Τι κάνει πρόσθετα όμω, αν προσέξουμε. Ο ένα λέει, εγώ είμαι αποκλειστικό ω προ το να έρθουν κάποιοι περίεργοι. Θα νομοθετήσει αυστηρότερα. Και μετά πάμε στον Άριο Πάγο, στην, στην, στη Σοφία την δικαστική. Και έρχεται ο Άριο Πάγο και με αυστηρότητα λέει αυτό το κόμμα έξω. Και εκείνο το κόμμα έξω. Και τα δημοκρατικό τόξο, τα κόμματα του τι κάνουνε. Λένε, εγώ έβαλα στον Άριο Πάγο κατέθεσα πολύ αυστηρότερο υπόμνημα εναντίον των επικίνδυνων κομμάτων. Όχι, εγώ το δικό μου το υπόμνημα να δεις πόσο αυστηρό είναι. Εσύ γιατί δεν κατέθεσες υπόμνημα. Και περνάνε κάποια κόμματα. Και μετά έρχεται η πραγματικότητα, η φρικαλέα πραγματικότητα του ακροακροδεξιού ή του ανορθολογικού, αυτά είναι μπροστά μας, και λέει, ξέρετε, αυτό το οποίο μόλις πέρασε, το βρίσκω, το λέω καστιδιάρη, Και το δημοκρατικό τόξο, το οποίο διοικεί τις φυλακές, μια κυβέρνηση έχουμε, επιτρέπει, καθιστά εφικτό, το να βγαίνει ο Κασιδιάς, όπως είπατε πολύ σωστά, με το πρώτο διάγγελμα μετά το exit poll. Αυτή είναι η πραγματικότητα τίνος ότι το δημοκρατικό τόξο βολεύτηκε, αυτή είναι η βασική λέξη για μένα, βολευόμαστε με την αποκήρυξη του κακού, της αυγή και των περαιτέρω αυτής, και δεν ανοίγει μέτωπο Μέτωπο ιδεολογικό, μαχητικό, πολιτικό με αυτό που κρύβεται πίσω. Μεθαύριο θα έχουμε ευρωεκλογέ. Δεν θα λέγονται σπαρτιάτε, θα λέγονται λακεδαίμονε. Θα λέγονται εξωτερικοί αιωλίε. Και δεν μπορεί να του κόψει. Και θα βγαίνει πάντα ο Καστιδιάρη και θα λέει Η Ευρώπη. Να σα πω εγώ τι είναι η Ευρώπη. Άσχημο πράγμα γιατί δεν υπάρχει αληθινή πολιτική αντιπαράθεση. Υπάρχει βόλεμα διοικητικό και νομικό. Από πώς Αφού υπήρχε τέλειες. η Χρυσή Αυγή, αυτοί πού εξαφανιστήκαν. Δηλαδή, μου θυμίζει έναν φίλο που πήγε και έκανε ε, πώ το λέει στην πλάτη στι Τρίχε και φύγαν οι τρίγε την πλάτη και του βγήκαν όλε τα αυτιά. Δηλαδή, κάπου πρέπει να βγουν και οι τρίχε. Τι να κάνουν. Δηλαδή, αφού υπάρχει ένα ποσοστό, αυτό το ποσοστό δεν θα βγει κάπου, κάπου δεν ψάχναν. Δηλαδή, δεν θα πήγαιναν, θα, θα ήταν στην εποχή. Δεν το μετράγαμε βρήκαν διέξοδο και βγήκαν. Δηλαδή είναι πιεσμένα νερά, να το πω έτσι, που, τους, μετά που θα τους δώσει το λούκι θα πάνε κατευθείαν εκεί.